Εκτακτούλη! Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, σήμερα σε περιμένω πώς και πώς. Ναι, γιατί. Γιατί έχω ακούσει για αυτό που θα μιλήσεις τόσα πολλά πράγματα. Μπράβο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρώτη ούτως ή άλλως είχατε ακούσει από εδώ για την Άντζελα Δημητρίου που για πρώτη φορά θα είναι στην Κριτική Επιτροπή και συγκεκριμένα. Ναι, εσύ το έχεις πει. Στην Κριτική Επιτροπή. Ο Στέφανος. Ο Στέφανος το είχε πει. Στην Κριτική Επιτροπή. Εσύ τεχνοβρούτε. Είδες όμως ο Γιάννης μας. Όλοι το ίδιο μας, Στέφανε. Και τώρα λοιπόν σας έχω και πρόσωπα έκπληξη τα οποία πραγματικά δεν περιμένετε σε αυτή την Επιτροπή. Ξεκινώ καταρχήν με ένα πρόσωπο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα η ίδια η Άντζελα Δημητρίου ουσιαστικά το ανακοίνωσε, την Άννα Βύση. Μιλάω για την Άννα Βύση, δηλαδή ακούσαμε από τα χείλη της Άντζελας ότι η Άννα Βύση θα είναι στην Κριτική Επιτροπή του Just the Two of Us. Λοιπόν, όχι. Όχι. Οι πληροφορίες που έχω και από τη δισκογραφική εταιρεία και από το περιβάλλον της Άννας μου λένε ότι δεν υπάρχει συμφωνία ώστε η Άννα να είναι στην Κριτική Επιτροπή του συγκεκριμένου σοου και μάλιστα μου λένε ότι προσανατολίζονται σε κάποια άλλη λύση, δηλαδή να μην είναι μόνο τραγουδιστές σε αυτή την Κριτική Επιτροπή. Μάλιστα. Τι θέλω να πω. Συγγνώμη, Γιάννη μου, πριν πας τα πολύ ενδιαφέροντα που θα μας πεις σε λίγο. Χθες, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, χθες όμως το επίσημο fan club της κυρίας Βύση έκανα μία ανάρτηση στο Instagram και λέει το Fanatics ότι η Άννα είναι all for us, κάπως έτσι το είπε και όχι στο Justin του βάζει, δεν θα είναι και το κάνει repost στα δικά της social η Άννα Βύση, άρα λοιπόν και με σφραγίδα δεν θα είναι. Μάλιστα. Έγιναν συζητήσεις όμως, δηλαδή η Δημητρίου δεν είναι τρελή. Όχι, έγιναν κουβέντες με την Κατραβά, προχωρημένες. Δεν έχει καταλήξει συμφωνία, αυτό είπαμε. Ναι, γιατί αλλά... για να το πει η Άντζελα Δημητρίου... Έτσι, μπράβο γυναίκα, δεν το πέτσι. Καλά, δεν φανταστήκαμε το πέτσι. Και με αυτά και με αυτά όμως το τρίτο πρόσωπο έκπληξη, εδώ, ποιο λοιπόν, θα είναι η εδώ Ιωάννα. Σε έχω, γιατί ήδη σου είπα ότι δεν θα είναι τραγουδιστής. Μιλάω για ένα πρόσωπο το οποίο άνοικε στο δυναμικό του Open, δεν είναι πια... και θα το δούμε σε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Και μιλάω για τον κύριο Τζόνι Καλημέρη, ο οποίος θα είναι το τρίτο μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Just the Two of Us. Το μαθαίνετε πρώτη φορά από εδώ. Ο οποίος ουσιαστικά έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με την Eurovision, αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω κι εγώ. Χάρη σε αυτόν είχαμε πάρει και την πρώτη θέση τότε με την Έλενα Παπαρίζου το 2005. Και είναι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος θα κρίνει τα διάσημα ζευγάρια, δηλαδή τους τραγουδιστές με τους celebrity. Να σου καταρχήν τώρα. Ξέρω. Η εμπειρία του στην Eurovision είναι δεδομένη του Τζόνι Καλημέρη. Είπα, επειδή ξέρω εγώ έχει... το δαιμό μου. Τι σχέση έχει το Τζόνι. Έχω μπερδευτεί τώρα. Είναι, γιατί είναι λίγο περίεργο. Τι σχέση έχει το Eurovision με το Just the Two of Us και πώς βρέθηκε ο κύριος Καλημέρης στο Open αφού είχε φύγει από το Open. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά τι σχέση είχε και ο Λάτσιος π.χ. όταν ήταν στα αντίστοιχα shows του Αντένα. Okay. Είναι ένας άνθρωπος. Ωραία, που εντάξει. Εγώ, ήθελα εγώ να όμως θέλω λίγο να μιλήσουμε και αυτό, αν γίνεται. Νομίζω ότι και σε μένα και στον Κρατερό έκανε εντύπωση αυτό, γιατί ξέραμε ότι έχει φύγει ο άνθρωπος από το Open. Πώς γυρνάει στο Open με άλλη θέση, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό. Αυτό λοιπόν ακριβώς λέω, ότι επιστρέφει λοιπόν στο Open, από ό,τι λένε πληροφορίες μου, και ελπίζουμε να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις που έχει κάνει, με ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο. Δεν έχει καμία σχέση με το ως σύμβουλος προγράμματος που ήταν πριν από μερικούς μήνες. Θα τρελαθώ. Αυτό. Περίμενε, θα Γιάννη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Γιάννη, περίμενε, Στέφανε. Δεν είχε πει ο κύριος Καλημέρης ότι. Συνέντευξη που έδωσε και είχε πει ο κύριος Καλημέρης, και είναι προς τιμή του που το είπε ο άνθρωπος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ τηλεόραση, μπορούσε να τα αποφύγει και είπε ότι ουσιαστικά δεν έφυγα, με φύγανε. Θυμάμαι σαν και τώρα εγώ. Άρα θέλω να πω αυτό πει. Έχει μία... Ούτε μήνα δεν έχει κλείσει. Να μην πω την κλεισαδούρα έκφραση, μία πικρία, αλλά τέλος πάντων οι σχέσεις ήταν... Καμία, καμία πικρία νομίζω. Καμία. Απλά ο Τζόνι Καλημέρης είναι αυτός ο τύπος που μιλάει έτσι χήμα και αντρικά κάθε φορά και δεν κρύβει τίποτα. Τώρα όμως προσέξτε. Έχει έρθει ο κύριος Λεβέντης στο Open. Είναι πλέον supervisor από όλους, πάνω από όλους. Είναι και ο κύριος Κάλης. Και το project το τρέχουν και η κυρία Κατραβά κτλ. Ο Καλημέρης για να συζητήσει με όλους αυτούς σημαίνει ότι έχει μια καλή σχέση με όλους αυτούς. Δεν μπορεί να τον θέλουν οι νέοι που έχουν έρθει στο Open προς Θεού. Εννοείται. Πολύ εντυπωσιακό, Γιάννη. Λοιπόν, ήδη σας έχουμε πει τα δύο πρόσωπα. Τα άλλα δύο ξέρω ότι μιλάνε με έναν τραγουδιστή pop, θα μπορούσα να πω. Και το επόμενο είναι, αν όλα πάνε καλά, ο Φίβος, που επίσης για πρώτη φορά θα δούμε σε ένα talent show. Γιατί γενικά δεν θέλει ο συνθέτης να μιλάει πολύ. Ο Φίβος. Εντυπωσιακό. Πολύ, θα έλεγε κανείς. Έκπληξη όμως. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είστε καλά.